Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή. Η Ελλάδα που αντιστάθηκε εναντίον κάθε βαρβαρότητος θα αντισταθεί και σήμερα στη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή η Ελλάδα των τρίων χιλιάδων ετών ξαφνικά να αλλάξει επειδή αλλάζουν κάποιες εξωτερικές καταστάσεις μέσα στην ψυχή της έχει Χριστό και ο πατήρ Παΐσιος είπε ότι ο Χριστός είναι που συντηρεί την Ελλάδα γιατί γιατί η Ελλάδα έχει τόσους εχθρούς που πια πλέον ε, εναπόκειται σε ένα θαύμα να διατηρείται τόσα χρόνια αυτός ο χώρος, αυτός ο τόπος αυτή η γλώσσα, αυτά τα έθιμα αυτοί οι άνθρωποι ο ίδιος ο Χριστός το συνδέω λίγο με την προηγούμενη για την Παλαιά Διαθήκη που είχαμε μια συζήτηση αν στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται νήξη δηλαδή για τον Χριστό βεβαίως Μιλάνε για τον Μεσσία η Παλαιά Διαθήκη σε πολλά της σημεία. Αλλά όταν ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι Υιός του Θεού αυτό ήταν τώρα και το αγκάφι μέσα σε όλη την ιστορία οι Φαρισαίοι αυτό δεν μπορούσαν να το σηκώσουν με τίποτα. Όταν είπα αυτό τότε μερικοί πήγαν και τον ερωτήσανε Πώς γίνεται να μας λες εσύ ότι είσαι ο Θεός και να ονομάζεσαι Κύριος με την έννοια Θεός. Και ο Χριστός απάντησε ως εξής. Λέει, έχετε δει στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζετε τις προφητείες, διαβάζετε και τους ψαλμούς. Ο Δαβίδ ήταν θεόπνευστος. Σε λοιπόν ψαλμό ο Δαβίδ αναφέρει τα εξής. Λέει πως είπε ο Κύριος, με κεφαλαίο ο Κύριος, στο Κύριό μου. Κάθισε στα δεξιά μου έως ότου φέρω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Ποιος είναι ο πρώτος Κύριος και ποιος είναι ο δεύτερος Κύριος. Και εκείνοι δεν ξέραν τι να πούνε, αποστομώθηκαν και τους εξηγεί ο Χριστός. Είναι δυνατόν ο Δαβίδ να ονομάζει Κύριο έναν απόγονό του. Και εκεί σταματάει η δίγηση του Ευαγγελίου. Και εμείς λέμε ο πρώτος Κύριος είναι ο Θεός Πατέρας και ο δεύτερος Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο οποίο είχε εχθρού. Γι' αυτό ο πατέρα ήθελε να βάλει του εχθρού του Χριστού κάτω από τα πόδια του, δηλαδή να του νικήσει. Και όντως νίκησε του εχθρού του με την ανάστασή του. Αυτή ήταν η νίκη του Χριστού. Το τρόπο τη Αναστάσεως είναι ο αναστημένο τάφο. Η Ελλάδα λοιπόν κράτησε αυτό. Κράτησε τον αναστημένο Χριστό και αναστήθηκε μαζί με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο του. Και η αναστημένη Ελλάδα έγινε πλέον φάρος σιγά σιγά για όλη την ανθρωπότητα. Δίδαξε το Ευαγγέλιο διότι το Ευαγγέλιο είχε τον ελληνικό λόγο. Με αυτή τη γραφή ήταν γραμμένο στα ελληνικά. Και ο Χριστός αποκάλυψε στο τέλος και την Αγία Τριάδα λέγοντάς τους πηγαίνετε σε όλα τα έθνη της γης να διδάξετε στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και να τους βαπτίσετε στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκεί λοιπόν φαίνεται η Αγία τριάδα αυτά συστήνει ο Θεός λέγοντας το όνομα πως είναι ένας Θεός και τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και φεύγοντας από τον κόσμο ο Ιησούς, τι τους λέει, φεύγω, αναλαμβάνω, φεύγω για τον ουρανό και σα στέλνω άλλο παράκλητο, ο οποίος θα σας στηρίζει εδώ στη γη. Θα σας φωτίζει, θα σας θυμίζει αυτά που είπα εγώ και θα έχετε δύναμη εξύψους για να μπορείτε να μιλήσετε στους ανθρώπους και να αντέξετε όλες τις κακίες των ανθρώπων και τα βασανιστήρια που θα σας κάνουν. Ο παράκλητος επομένω είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, της μίας θεότητος. Είναι ίσως με τον πατέρα και ίσως με τον ιό. Ο παράκλητος ονομάζεται το πνεύμα της αληθείας και έχουμε προσευχή. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών κλπ. Επομένως, έχουμε αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος και μάλιστα τους λέει θα σας στείλω το πνεύμα το Άγιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, αυτό που εκπορεύεται από τον Πατέρα, γιατί θα πούνε από πού είναι αυτό. Είναι λοιπόν και αυτό από τον Πατέρα. Ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό, εκπορευόμενο εκ του Πατρός. Αλλά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βρέθηκε κάποιος από τους παπικούς τότε και είπε ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού. Πράγμα που δεν είναι γραμμένο πουθενά, ούτε βέβαια και στο πιστεύω. Το πιστεύω λέει, εκ του πατρός εκπορευόμενο το σύμπατρει και ιός συμπροσκυνούμενο. Δεν λέει και εκ του πα... Ιου εκ εκπορευόμενο το Άγιο Πνεύμα. Ο πατέρα γεννά και εκπορεύει, όχι ο ιό. Αυτό συντάραξε την Εκκλησία. Πώς δηλαδή ξαφνικά λένε ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός το Πνεύμα το Άγιο, με εκείνο το φιλιόκβε που είπανε οι παπικοί, φιλιόκβε. Και έγινε σχίσμα μεταξύ των Ορθοδόξων και των Καθολικών. Αυτό το σχίσμα παραμένει. Δεν έχει αρθεί μέχρι σήμερα. Κάνανε μερικές ψευτοσυνόδους δήθεν για να ενώσουν την Ορθοδοξία με τον Παπισμό. Αλλά δεν θεωρούνται γνήσιε οι σύνοδοι αυτοί, γιατί δεν έγινε καμιά υποχώρηση εκ μέρου των παπικών να έρθουν στην αλήθεια, στο Ευαγγέλιο και στο ο, σύμβολο τη πίστεω, στο αληθινό σύμβολο τη πίστεω. Και αυτό το σύστημα από το 1052, χίλια χρόνια πριν δηλαδή, κρατάει ακόμα τις δύο εκκλησίες δεν είναι η εκκλησία η παπική, είναι μια ομολογία ας το πούμε. Η εκκλησία είναι μία η ορθόδοξος αυτή που έχουμε εμείς. Αυτή είναι η εκκλησία η οποία κρατά επαρασάλευτα ό,τι παρεδόθησαν από τους Αγίους και από τα Ευαγγέλια. Και έχουμε απόδειξη το Άγιον Όρος, το οποίο είναι μια η ορθοδοξος αυτη που εχουμε εμεις αυτη ειναι η εκκλησια η οποια κρατάει παρασάλευτα οτι παρεδοθησαν απο τους αγιους και απο τα ευαγγελια και εχουμε αποδειξη το αγιον ορος το οποιο ειναι μια συνεχεια της αιώνιας αυτής διαδοχής, για τους Ορθοδόξους είναι η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Ας διαβάσουμε, αδελφοί, βιβλία από το Άγιο Όρος σχετικά με το θέμα αυτό και με άλλα θέματα για να δούμε πόσο σημαντικό είναι να ξέρει κανείς και την ιστορία της Εκκλησίας. Διότι δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο, όπως έχουν οι Προτεστάντες, βεβαίως το Ευαγγέλιο είναι η βάση το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν βρεθήκαμε εδώ ξαφνικά έτσι απότομα. Περάσανε 2.000 χρόνια. Τι έγιναν 2.000 χρόνια μέσα στην Εκκλησία. Πόσα γράφτηκαν, πόσες αιρέσεις πολεμήθηκαν, πόσοι άνθρωποι βασανίστηκαν για να φτάσουμε σήμερα στο 2.000 τόσο και να μιλάμε για τον χριστιανισμό, όλα αυτά δεν μετράνε. Η ιστορία της Εκκλησίας δεν μετράει. Η ιστορία των Αγίων δεν μετράει. Οι οικουμενικές σύνοδοι που έγιναν δεν μετρούν. Αυτή την κυβωτό της Ορθοδοξίας την έχουμε εμείς, α, αλόβητη, ατόφια, μέσα στα χειρόγραφα και στα πιστεύματα του Αγίου Όρους, που είναι το της Διαθήκης και όλα τα άλλα μοναστήρια, δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος. Ας διαβάσουμε λοιπόν και ας μάθουμε τι σημαίνει ερετική, γιατί μας πολεμούν και μας διασύρουν και μας παρασύρουν ερετική και προβατός και μιλίκη. Όπως είναι και η πολιτική ακόμα, μας πολεμούν με μυστικό τρόπο. Λένε είμαστε χριστιανοί, αλλά από κάτω δεν κάνουν χριστιανικές κινήσεις, αφαιρούν τα ωραία θρησκευτικά θέματα από τα σχολιά και τα παιδιά δεν μαθαίνουν σχεδόν ούτε το ένα δέκατο από αυτό που μαθαίναμε παλιότερα εμείς. Γιατί αυτό, γιατί υπάρχει ένα πολεμικό σχέδιο εναντίον της Ορθοδοξίας, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται πλέον φανερά ότι εξελίσσεται εναντίον όλων των Ορθοδόξων λαών. Τώρα πολεμούν τη Ρωσία. Ανεξάρτητα με το, το σφάλμα που έκανε ο Πούτιν και έκανε τον πόλεμο αυτό, πίσω από αυτό υπάρχει ένας ολόκληρος Ορθόδοξος λαός, πολλών εκατομμυρίων αυτό ο λαός είναι ένας ορθόδοξος λαός. Αυτό το ξεχνάνε, το ξεχνάει ο ανθρωπότης και στρέφεται εναντίον αυτού του λαού. Όλοι οι άλλοι, Αμερική και Δύση, πολεμούν και είναι υπέρ και αντίθετοι προς τα πιστεύματα των Ορθοδόξων. Εμείς θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι μας χρειάζεται ψυχή και Χριστός. Και αυτά προσπαθούν να μας πάρουν, αλλά δεν θα τα πάρουν, διότι δεν θα τα δώσουμε. Οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δώσουμε, ψυχή και Χριστό δεν θα δώσουμε. Δεν θα προδώσουμε ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία οι Έλληνες. Όπως δεν προδώσαμε τόσα χρόνια και φαίνεται ακόμα αυτό, ότι η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη είναι η πιο θρησκευόμενη χριστιανική χώρα, έτσι δεν θα τους κάνουμε τη χάρη όσο και αν πολεμούν τη γλώσσα την ελληνική και την αγάπη που έχει ο Έλληνας στην Ορθοδοξία του, στην Ελλάδα και στον Χριστό. Και ο πιο άσχετος Έλληνας, θρησκευτικό, πάει μια φορά το βράδυ τη Αναστάσεω και ανάβει τη λαμπάδα του εκεί για κάθε μια ώρα, δεν ανέχεται να του θίξει την Ορθοδοξία. Ό,τι άλλο να του πει μπορεί να το δεχτεί. Αν του πει ότι δεν είσαι Ορθόδοξο, δεν θα το δεχτεί. Θα αγριέψει. Θα αμυνθεί. Εγώ δεν είμαι ορθόδοξος, θα σου πει ναι. Γιατί. Γιατί μέσα του, το βάπτισμά του, τον οφεί εκεί να πιστεύει ότι πραγματικά η πίστη, η ορθόδοξη υπάρχει και θα υπάρχει μέσα του. Έστω με αυτή την υποτυπώδη μορφή. ενυπνώσει θέλετε να πούμε. Που δεν πάει στην εκκλησία. Που δεν ξέρει τι θα πει ε, Ευαγγέλιο και Αγία Κοινωνία που όμως περαμείνεται της Ορθοδοξίας και κάποτε ίσως αυτό είναι ένα μια λαβή που θα πιάσει ο Θεός και θα τον ανορθώσει θα του δώσει ένα χαστούκι και θα ξυπνήσει και θα καταλάβει τι είναι αυτό που έλεγα συνείδητα ότι η Ορθοδοξία είναι η Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία να καταλάβει την ουσία δηλαδή του πράγματος γιατί αυτέ οι ρίζε μα κρατούν, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, αγαπητέ φίλε και φίλοι, κυρίες και κύριοι που μα ακούτε, αυτέ οι ρίζε είναι που μα κρατούν εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Αν χαθούν αυτά, η πίστη στον Χριστό, η ελληνική γλώσσα, την πολεμούν τώρα με τα γκρίκλεις και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν, με το ατονικό σύστημα, καταργήσαν το πολιτωνικό, αλλά το ξαναφέρουν σιγά σιγά μου φαίνεται Γι' αυτό είναι καλό. Αυτά τα στηρίγματα λοιπόν δεν στηρίζουν μόνο την Ελλάδα. Στηρίζουν όλο τον κόσμο. Η αλήθεια δεν είναι η ιδιοκτησία των Ελλήνων ή των Ορθοδόξων. Ούτε ο Θεός είναι η ιδιοκτησία, ο Χριστός είναι η ιδιοκτησία των Ελλήνων. Ο Χριστός ήρθε για όλη την ανθρωπότητα. Άρα η αλήθεια του που ακούγεται εδώ στην Ελλάδα πρέπει να διαδοθεί. Άρα αυτοί που δεν θέλουν την Ελλάδα και την αλήθεια αυτή του Χριστού, τι κάνουνε. Δίχως να το θέλουνε, πριονίζουνε το κλαδί που στέκονται. Τι θα γίνει ο κόσμος ήχο το Ευαγγέλιο, δίχως την αγάπη, δίχως την αλληλεγγύη, θα γίνει ένα τερατούργημα. Θα γίνει ένα μη βιώσιμο πράγμα. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει αν δεν έχει αυτό. Έστω το λίγο αλάτι του χριστιανισμού που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες και τους κρατάει. Οι λίγοι αυτοί οι χριστιανοί που προσεύχονται στα διάφορα μοναστήρια και στο σπίτι τους προσωπικά είναι αυτοί που κρατάνε τα θεμέλια, του στήλους του κόσμου για να μην πέσει και γίνει μια βαβέλ και μια καταστροφή στην ανθρωπότητα η οποία όπως λέει και η αποκάλυψη σιγά σιγά θα συντελεστεί την δηλαδή, αποφύγια η ανθρωπότητα αυτή. Μη σας φαίνεται περίεργο θα έρθει η δεύτερα παρουσία και εκεί θα σταματήσουν τα γήινα. Θα γίνει η κρίση και μετά πάμε αλλού. Αυτό να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλό μα ότι ο θάνατος είναι η δευτέρα παρουσία. Όποιο πεθαίνει δεν μπορεί να ενεργήσει πια και προσμένει το τέλο του κόσμου. Διότι αυτό ο κόσμο σιγά σιγά θα χαθεί. Παρέρχεται, παλιώνει. Και όπω ο λέει, ο Θεό θα δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο. Θα καταστρέψει, θα θα διαλύσει αυτόν τον παλιό κόσμο και στη θέση του θα βάλει ένα καινούριο υπέροχο κόσμο Θεός που δεν μπορούμε να φανταστούμε την αξία του και τη δύναμή του. Είναι αλήθεια αυτό αγαπητοί φίλοι. Ότι αυτός ο κόσμος παρέρχεται. Έχει τα έσχατα, τα τελευταία του. Και βρισκόμαστε σε καιρούς έσχατολογικούς. Αλλά να μην ξεχνάμε αυτό που πάμε στην αρχή. Η Ελλάδα αντιστέκεται πάντοτε στη βαρβαρότητα είναι φρουρός της αλήθειας. Είναι φρουρός των συνόρων της Ορθοδοξίας. Δεν περνάνε από τα σύνορα αυτά οι εχθροί. Όσο και αν φαίνεται και όσο και αν προσπαθήσανε πολλοί λαοί να μπουν εδώ, τέλος φύγανε. Περάσανε και φύγανε. Η Ελλάδα έμεινε. Δεν σα κάνει εντύπωση 400 χρόνια κάτω από του Τούρκου και δεν άλλαξε ούτε η γλώσσα ούτε η θρησκεία. Δεν ισοπεδώθηκε η γλώσσα και η θρησκεία για 300 χρόνια. Γιατί, Γιατί ο Έλληνα κράτα για αυτά τα δύο πράγματα. Το Χριστό και την πατρίδα. Το Χριστό και τη γλώσσα. Το Ευαγγέλιο και την Ελλάδα και την ελευθερία. Γιατί από το Ευαγγέλιο καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να του στερήσει ο άλλος την ελευθερία. Η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Θεός δωτό. Πώς πας εσύ και μου το... Έρχεσαι να μου το αποσπάσεις την ελευθερία μου. Εκεί ο Έλληνας παθαίνει αμόκ. Σου λέει θα πεθάνω. Ελευθερία ή θάνατος. Δεν ζω δίχως ελευθερία. Θα μου δώσεις ελευθερία για να ζήσω. Ο Θεό μα έδωσε πλούσιο, πάροχα μια πανέμορφη πατρίδα. Τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, την υπέροχη και υπέρτατη, αξεπέραστη γλώσσα, τη γλώσσα των Ευαγγελίων, τη ποιήση των μεγάλων ποιητών τη αρχαιότητα, των μεγάλων φιλοσόφων και μεγάλων πατέρων τη Ορθοδοξία. Των Αγίων, των χιλιάδων Αγίων, που θαυματούργησαν και τα θαύματά του αποδεικνύονται καθημερινά, και εκεί αποδεικνύεται η ύπαρξη του Θεού και η αγάπη του Θεού στα θαύματα των Αγίων. Οι Άγιοι είναι συνεχιστές του Θεού επάνω στη γη. Με τα θαύματα τους τι αποδεικνύουν, ότι τους βοηθάει ο Θεός. Και τι λένε, δεν έκανα εγώ τη θεραπεία αυτή, ο Θεός την έκανε. Όταν ο Πέτρος σήκωσε τον παράλυτο, ο, το κραυγάζανε για τον Πέτρο. Και λέει, σταματήστε λέει ο Πέτρος, τι κάνει. Δεν είμαι εγώ εκείνο. Το όνομα του Ιησού Χριστού το ασκώ αυτόν. Ναι. Αυτό να πιστεύετε και σε αυτό να δίνετε τη μεγάλη βάση στο όνομα του Ιησού Χριστού, όχι στο όνομα του Πέτρου, όχι στο όνομα του καθενός Αγίου. Και ο Άγιο είναι σπουδαίο πράγμα. Γιατί με την θέληση και την παράκληση του Αγίου γίνονται τα θέματα. Αλλά είναι ο μεσάζων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού ο Άγιος. Ο Άγιος είναι ας πούμε ο μεσάζων μεταξύ ανθρώπου και Χριστού και ο Χριστός είναι μεσάζων μεταξύ Θεού, Πατρός και αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μπορεί να το κάνει το θαύμα δίχως να μέσα λαβήσει ο πατέρα. γιατί και αυτός είναι Θεός. Ό,τι θέλει ο Χριστός το θέλει και ο Θεός, το θέλει και ο Πατέρας. Ό,τι θέλει ο Υιός το θέλει και ο Πατέρας. Έτσι είναι. Οι Άγιοι σε όλες τις εποχές ήταν το φως των ανθρώπων και το αλάτι. Όπως το αλάτι δεν αφήνει το κρέας και τα τυριά και όλα αυτά να σαπίσουν, έτσι και η ανθρωπότητα δεν έχει σαπίσει ακόμα, διότι έχει το αλάτι των φωτεινών ανθρώπων. Είναι η Άγιοι το άλλας της γης, το οποίο, με το παράδειγμα, το φωτεινό τους και τη δύναμη του λόγου τους και τα θαύματά τους κρατούν <κυρίζει> τη γη να μη σαπίσει. Στους ανθρώπους δηλαδή να μη σαπίσει. Να πούμε λίγα τώρα και για το μικρό πίμνιο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα υπάρξει στο τέλος του κόσμου μια καταστροφή αλλά αυτή την καταστροφή τη σταματάει πάντοτε το μικρό πίμνιο. Ο Θεός έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους, να προσεύχονται σε αυτόν και να τον παρακαλούν να μην καταστρέψει τον κόσμο, να μην καταστραφεί ο κόσμο. Δεν τον καταστρέφει ο Θεό τον κόσμο, ο κόσμο μόνο με τη δικιά του κακία καταστρέφεται. Ο Θεό δεν θέλει να καταστραφεί ο κόσμο. Αλλά μια και αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο, τότε δηλαδή ο άνθρωπο με την ελευθερία που έχει, εκμεταλλευόμενο την ελευθερία του, κάνει το κακό αντί για να κάνει το καλό. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως αν χαθεί αυτό το μικρό υπόλοιμα των χριστιανών και των Αγίων ανθρώπων που προσεύχονται για την ανθρωπότητα, τότε ο άνομος, και εννοεί τον Αντίχριστο, θα έχει αρχίσει το έργο της καταστροφής. Πότε αρχίζει το έργο της καταστροφής? Όταν δεν υπάρχει, αλλά τοθεί πάρα πολύ αυτό το μικρό υπόλοιμα των ανθρώπων που είναι οι άνθρωποι του Θεού και κρατούν με τις προσευχές τους την ανθρωπότητα. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί φίλοι. Δεν τη λέει μόνο ο Απόστολος Παύλος. Τη λένε και οι γεροντάδες στο Άγιον Όρος. Χάρη στις προσευχές των Αθών, χάρη στις προσευχές των Αγίων, υπάρχουμε και ζούμε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο. Η Αγιοτόκος Ελλάδα είναι αυτή που βοηθάει όλο το σύμπαν να υπάρχει. Για σκεφτείτε το αυτό το μεγάλο πράγμα που είναι. Αν χαθεί το μικρό αυτό υπόλοιμα, το λίμα, αυτών των Αγίων Ανθρώπων, τότε θα έχει το δικαίωμα, το κακό, να εισχωρήσει βαθύτερα. Και ο άνομος, ο καταστροφέας δηλαδή της ανθρωπότητος, να πάρει τα είνια της ανθρωπότητος και να αρχίσει να καταστρέφει την ανθρωπότητα. ήδη αγαπητοί φίλοι, ζούμε σε καιρούς αποκαλυπτικούς. Απορώ γιατί ορισμένοι θρησκευτικοί σταθμοί δεν βάζουν να ακούσουν την αποκάλυψη. Είναι ένα ταμπού η αποκάλυψη. Γιατί, είναι ένα μέρο του Ευαγγελίου και μάλιστα κατανοητό κατά κατα μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν και ερμηνευτικά για την αποκάλυψη. Υπάρχουν γραμμένα. Η αποκάλυψη ερμηνευμένη από τους πατέρες της Εκκλησίας. Πολλοί πατέρες α, α, παλιότεροι επιχείρησαν και άφησαν μερικά δύσκολα σημεία βέβαια, αλλά τα περισσότερα σημεία της Αποκαλύψεως θα έχουν από και καλυμμένα για να τα μάθουμε, να δούμε τι γίνεται. Ζούμε σε Αποκαλύψεως. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου περιγράφει σταδιακά την κατάρρευση της ανθρωπότητας όταν θα έχει παραδοθεί στα χέρια του Αντιχρίστου, του Ολετήρα και Καταστροφέα. Και βλέπουμε σήμερα πως από πριν βαδίζουμε σαν υπνοτισμένοι. Μόλις κανείς ακούει αυτό το πράγμα, κουμπώνεται. Σου λέει τι θα γίνω εγώ τότε. Θα τρώω, δεν θα τρώω, θα πάρω το σφράγισμα, δεν θα το πάρω. Δεν χρειάζεται να αγωνιούμε. Είμαστε κοντά στο Χριστό. Θα το αναφέσουμε στο Χριστό αυτό, τη λύση αυτού του προβλήματος. Τι θα γίνουμε εμείς τότε επί Αντιχρίστου. Άσε που Μπορεί να αργήσει ο αντίχρη και να μην έρθει ούτε στην επόμενη γενιά που λέω ο λόγο. Γιατί θυμάμαι εγώ και είναι ηλαροτραγικό ότι εδώ και 40 χρόνια ένα ε, αδερφό έτσι με έπιασε από εδώ και μου λέει Βρε, λέει διαφορήσει και δεν κάνει τίποτα. Και θα έρθει ο αντίχρη στο Φεβρουάριο, έχουμε τι ηλεκτρονικέ ταυτότητε και μετά τελείωσε η ζωή μα. Βρε Βασίλη, του λέω αγαπητέ μου, μη φοβάσαι. Αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν αύριο και μετά. Δεν είναι έτοιμοι αυτοί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται μια τεράστια προετοιμασία να κάνουν και αυτοί έτσι. Αύριο θα βάλουν τα σφραγίσματα στα χέρια, Πέρασαν 40 χρόνια, 35 χρόνια από τότε. Πέθανε ο. ο, ο συγχωρεμένο ο, ο φίλος μας. Συγγνώμη. <coughs> 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 Κινήθηκε ένα κύριο. Περάσανε από τότε 35 χρόνια και ακόμα στα σκαριά είναι, δηλαδή δεν έχουν κάνει ακόμα τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και να το βάλουμε στο χέρι και τέτοια πράγματα. Μη βιαζόμαστε. Θα φύγουμε εμείς και δεν θα έχει γίνει ακόμα. Θα φύγει άλλη μια γενιά ίσως. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ προφήτης να πω ότι θα έρθει 50 χρόνια ο Αντίχριστος είτε σε 100, είτε σε 200, είτε σε 30. Πάντως, δεν βλέπουμε να έρχεται τώρα τίποτα τέτοιο. Προετοιμασίε κάνουν. Και αυτά μπορεί να ανατραπούν. <coughs> με πολέμου, με το ένα με το άλλο, να ανατραπούν τα σχέδιά του. Όπω έχουν ανατραπεί και άλλε φορέ. Δεν είναι εύκολο να καταφέρουν και αυτοί να φέρουν σε πέρα σε ένα τέτοιο μεγάλο σχέδιο. Να κάνουν την ανθρωπότητα δηλαδή υποζύγιο ενό ανθρώπου. Να έχουμε θάρρο στο Χριστό. Να μην αγωνιούμε. Να κάνουμε την προσευχή μας, Πολύ προσευχή να κάνουμε. Για να λέμε Χριστέ μου, στα χέρια σου είμαστε, κάνε ό,τι θέλεις. Αν είναι να πειλάσουμε, να πειράσουμε και να πεθάνουμε τη πείνα. Αν είναι να μας φυλάξεις, να μας φυλάξεις και να μας θρέφεις εσύ τον καιρό του Αντιχρίστου. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ένας πραγματικός ορθόδοξος χριστιανός. Αυτός ο εξωτερικός κόσμος με τα καλά και τα κακά φεύγει. Μόνο ο κόσμος του Θεού, ο αγιοπνευματικός κόσμος μένει και είναι ανεξίτηλος. Η προσευχή, η Αγία Κοινωνία, η Αγία Γραφή, αυτά μας φέρουν πιο κοντά της ψυχή μας στην αλήθεια και φεύγουν οι ταραχές και οι φόβοι αυτοί που περιγράψαμε προηγουμένως. Γιατί η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού και κυρίως η προσευχή και η Αγία Κοινωνία δώροσίζει την ψυχή μας, την ζωντανεύει, η οποία έχει ξεραθεί τόσο καιρό που δεν ασχολούμεθα και σαν έρημη γη περιμένει να βλαστήσει, να βλαστήσει την αγάπη, τη φιλία, την υπομονή. Όπως το Στάρι, ξέρετε, πέφτει στη γη και σαπίζει, ψοφάει, χάνεται, τρίβεται. Αλλά μέσα από αυτό βγάζει άλλα, σταριά. 30-60% κομμάτια βγαίνουν από αυτό το σάπιο κορμό του σταχιού που χάνεται. Έτσι συνεχίζει τη ζωή. Αυτό δηλαδή πάει στα άλλα. Έτσι είναι και η υπομονή μας, έτσι είναι και οι γενναίες, έτσι είναι οτιδήποτε θα πέσει να πεθάνει, θα αναστηθεί πάλι. Και ο άνθρωπος θα πέσει στη γη και θα αναστηθεί Ακόμη καλύτερος από ό,τι ήταν όταν ήταν νέος και γεννημένος. Να πούμε λοιπόν και λίγα λόγια για το θαύμα του 21 που είχαμε πριν μερικό καιρό, τί, τα 100 χρόνια, το 2021, πριν 1,5 χρόνο, δηλαδή, είχαμε τα 100 χρόνια του 21. Συγγνώμη, τα 200 χρόνια του 2021. Τι λέω, 1.400, 1.821 και 200, 2.021. Τα 200 χρόνια. Άλλα είναι τα 100 χρόνια, τα μπέρδωσαν. Συμπαθάτε με. Τι είχε πει λοιπόν τότε ο, ο Κολοκοτρώνης, ο υπέροχος αυτούς Έλληνας πολεμιστής και θρησκευόμενος άνθρωπος, Είδε ο Κολοκοτρόνη που ο Θεός, λέει: Υπέγραψε για του αγωνιστέ ένα χαρτί και εγγυήθηκε τη λευτεριά τη πατρίδα. Και σηκώθηκε από αυτό το όραμα από την Εκκλησούλα που είχε γονατίσει και είπε: Έλληνε, το είδε μέσα στο πείραμα τη καρδιά του αυτό και βγήκε ατόφιο και δυνατό. Γιατί άμα δεν το δει εσύ, και άμα δεν το νιώσει εσύ, δεν μπορεί να το μεταδώσει άλλου, δεν μεταδίδεται αυτό. Ο κραδασμό αυτό τη ψυχή μεταδίδεται. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Ακόμα και οι καλλιτέχνε, όταν τραγουδάνε, αυτό μεταδίδουν. Έναν κραδασμό μεταδίδουν τη ψυχή του. Όταν είναι μέσα του νεκροί, ψάφια η ψυχή, δεν μπορούν να συγκινήσουν το ακροατήριό του. Λοιπόν, ο Κολοκοτρόνη που ήταν άνθρωπο δυναμικό και μέγα Έλληνα, τα γονάστηκε προς και είδε και άκουσε κάποια φωνή φαίνεται, αλλά ο παρμένος άρχισε να φωνάζει έξω στους συντρόφους Έλληνες ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά μας και δεν μπορεί να πάρει πίσω την υπογραφή του. Και όντω, έτσι έγινε. Με τη βοήθεια του Θεού ήρθε η λευτεριά στο γένος μας. Τιτάνιος υπήρξε ο αγώνας, τιτάνιος υπήρξε ο αγώνας για τη λευτεριά, αλλά και απ' την άλλη, έβαλε και ο Θεός το 1821 τη δεξιά του για να γίνει η ελευθεριά. Και όταν ο Χάμιλτον, ο Άγγλος στρατηγός, πήγε στο Μακρυγιάννη, δίφθεν για να βοηθήσει την Ελλάδα, δίφθεν για να βοηθήσει την Ελλάδα να κατασκοπεύσει περισσότερο, και του λέει, θέση σας λέει η στρατηγία Μακρυγιάννη, εκεί που πάτε να πολεμήσετε με τους Τούρκους, είναι πολύ αδύναμες. Δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Θα ιτηθείτε από τους Τούρκου. Ο Μακρυγιάννης του απάντησε. Το ξέρω στρατηγέ Χάμιλτον. Το ξέρω πως είμαστε αδύναμοι. Και πως θα μόνο νικήσουν οι Τούρκοι. Γιατί έχουν πιο δυνατό αποτέλεσαι εσύ. Αλλά δεν θα νικήσουν αυτοί. Εμείς θα νικήσουμε. Γιατί έχουμε το Θεό μαζί μας. Και αυτός είναι αίτητος. Και πήγε ο Μακρυγιάννης με πολύ λίγο στρατό και τους νίκησε. Γιατί είχε το πείραμα της καρδιάς και είχε προσευχηθεί, και πάρει την ευλογία του Θεού για να γίνει αυτή η μάχη. Αλλά ας μείνουμε εδώ αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επομένη μας εκπομπή που έχουμε καιρό να συνεχίσουμε πάνω στα θέματα μας αυτά τα οποία πιστεύω ότι ε, κάποιους νέους του τους απασχολούν και είναι καλό να μαθαίνουν από εμάς τους παλαιότερους κάποια πράγματα, όπως και εμείς μάθαμε από τους άλλους, γιατί είναι μια διαδοχή, μια λυσίδα πραγμάτων είναι, που λέγεται παράδοση, και μεγαλύτερη παράδοση της μικρότερους, ο πατέρας στο γιο, ο γιος στον άλλο γιο. Μέχρι τότε λοιπόν που θα ξαναβρεθούμε να είστε καλά. Χαίρετε εν κύριο.